Υπουργός, ο κύριος Χρήστος Πάρτας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα και Σάφαρο και εσάς και στους τηλεθέατες. Είναι γνωστή και η δικιά σας η κούραση, το γνωρίζω. Δεν έχετε κοιμηθεί λεπτό, αγωνιάτα, δύσκολη κατάσταση. Και μόνο το ότι ο Πρωθυπουργός διέταξε όλες οι δυνάμεις αύριο να είναι στο Άγιο Όρος, αυτό τα λέει όλα. Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή, κύριε Δημάρχε? Αυτή τη στιγμή... Είστε στεναχωρεμένος. Το αντιλαμβάνομαι. Σε σχέση με την χθεσινή βραδιά, ναι. Το μέτωπο που αφορούσε τη δική μας την πλευρά, την πλευρά που έχει οπτική γωνία με τον Δήμο, ναι. Δηλαδή την Ουρανούπολη, την περιοχή της Κομίτσας και την προς τα Νεαρόδα, που είναι βεβαίως το βουνό πάλι που ανήκει στο Άγιο Όρος, αλλά είναι η πλευρά, η από εδώ πλευρά, αυτό έχει ελεγχθεί απολύτως από χθες και αυτό διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Βέβαια υπάρχουν μικροαιστείες που κατά καιρούς αναφλέγονται και τις σβήνουν οι δυνάμεις που υπάρχουν, ναι. Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και τα νέα μέσα, δεδομένου ότι πέσουν όλοι μέσα στο Άγιο Όρος. Γιατί από χθες το βράδυ, αργά το πρωί, είχαμε σημαντικές αναφλέξεις στην περιοχή του Άγιο Όρους. Μια νέα γραμμή πύρινη 7 χιλιόμετρων που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα και από τις 7 Άγιο Όρους ουσιαστικά επιχειρούν οι ενέργειες δυνάμεις μέσα στο Άγιο Όρος. Ο κίνδυνος είναι διπλός. Από τη μια μεριά κινδυνεύουν, αρχίζει το χιλανδάρι και κινδυνεύει, πλησιάζει προς το χιλανδάρι φωτιά. Αυτή την πληροφορία έχουμε και εμείς, είναι εκεί ο διοικητής της Β' Ημάκου, κύριος Σαμπαράς. Εκεί είναι, ο κύριος Σαμπαράς έχει μεταφερθεί πλέον μέσα στο Άγιο Όρος. Είναι μέσα στο Άγιο Όρος και με πεζοπόρα τμήματα και πραγματικά υπάρχει κίνδυνος, ας βοηθήσει. Και το άλλο είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις. Με τις επίγειες όμως παρόλα την κρατήσαμε και τη σημερινή μέρα. Αυτή τη στιγμή έρχονται άλλα 130 παιδιά από τις ένοπλες δυνάμεις. Θα τους φιλοξενήσουμε τώρα, τους περιμένουμε. Μάλιστα. Εδώ στρατώνει να τους φιλοξενήσουμε για απόψε με τον εξοπλισμό τους. Όπως ξέρετε από χθες έχουν έρθει άλλοι περίπου 200 άλλες στελέχη της ένοπλων δυνάμεων που είναι εξειδικευμένα για 200 άτομα, αυτό. Ναι. Και τους φιλοξενήσαμε στα Νεαρόδα και στην Ουρανούπολη. Και επίσης από το μεσημεράκι και από το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, ζητήθηκαν και πήγαν και ψήλουν και 15 δεσεργάτες από την περιοχή του Δημόσιου, ναι. Της Νότητας Αρνέας, και να βοηθήσουν στην δημιουργία χώρων προσβασιμότητας, γιατί καταλαβαίνετε το Άγιο Όρος είναι μια σκέτη ζούγκλα εκεί πάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει προσβασιμότητα και δεν πατάει, δεν μπορεί να μπει καν πόδι μέσα. Και ειδικά προς τη Μονή Εσφυγμένου, εκεί είναι πολύ, είναι δύσβατο. Είναι ένα άγριο μέρος, παρθένο μέρος, αυτό το οικολογικό απόθυμα που έχει το Άγιο Όρος, ναι. Δυστυχώς. Έχει όμως και τα αρνητικά του, όταν πιάνει μια φωτιά δεν έχει δυνατότητα να παρέμβεις. Και όλη την ημέρα σήμερα, το αεροπλάνο πριν από λίγο φύγανε, πριν από λίγο νωρίτερα από ψεύτο βράδυ, γιατί περιμένουν καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη και για να αποφύγουν την καταιγίδα φύγαν και ένα τέταρτο 20 λεπτό πιο νωρίς. Μια γιγαντία προσπάθεια επιλόγου, τους ευχαρίστησα και εγώ όσο μπορούσα εκ μέρους όλων των συνδημοτών μας εδώ για την προσπάθεια που κάνουν. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή το μέτωπο. Η Ουρανούπολη είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, δεν κινδυνεύει πλέον, είναι μακριά η όποια, ο παραμικρός κίνδυνος είναι να επανέλθει, αλλά δεν ξέρουμε μια αλλαγή του ανέμου, μια αλλαγή της κατάστασης, μήπως μπορεί να μας πάει βόρειο-ανατολικότερα και να φύγει προς την πλευρά της Κομίτσας, θα έλεγα, για να γινόμαστε πιο κατανοητοί με την ορολογία την τοπική. Και θα δημιουργήσει πρόβλημα εκεί, αντιλαμβανόμεθα όλοι. Σαφώς θα δημιουργήσει, γιατί θα την πιάσουμε, να την παλέψουμε, αλλά είναι να μην καταστραφεί το δάσος, κύριε. Ναι. Είναι να μην ναι. Έχουμε πόση την καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος. Και ήδη είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, πάνω από 25.000 στρέμματα υπολογίζεται περίπου. Είναι, η περίμετρος είναι γύρω στα 25, αλλά υπάρχουν σημαντικές νησίδες πρασίνου που παραμένουν μέσα στον χώρο αυτό. Αλλά όσο και να είναι, ξέρετε, δεν είναι το θέμα της ποσότητας. Είναι ότι το γιατί μια φωτιά που μπήκε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, καταστρέφει μια περιοχή ολόκληρη και έρχεται και στη δικιά μας την πλευρά. Είναι σε μια περίοδο τουριστική, με στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η Ουρανούπολη, ένα από τα πιο παραδοσιακά τουριστικά χωριά μας, από τα μορφότερα χωριά μας, κρίμα, με αυτό το φυσικό πλούτο. Αυτή τη στιγμή χτυπιέται.
γίνεται. Γιατί ο άλλος που βλέπει τον καπνό από μακριά, βλέπει τι ακούει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι εδώ γίνεται κρανίδι τόπος η περιοχή. Έχουμε ακυρώσεις, το ακούσαμε και προηγουμένως. Έχουμε πολλές ακυρώσεις. Και υπάρχουν και ανησυχίες από τους ανθρώπους εκεί. Οι οποίοι ξεπεράνει το 15 Αύγουστο, είναι η εβδομάδα ουσιαστικά που μπαίνουμε από αύριο το Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει το 15 Αύγουστο μέσα στη εβδομάδα. Όλοι περιμένουν να κινήσουν λίγο την επαγγελματική τους ζωή, να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες εισοδήματα. Άλλωστε και ξέρετε στην περιοχή μας, στη Χαλκιδική, αλλά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στην πρώτη άφθο δεν έχουμε 12 μήνες διάρκεια της περίοδου. Έχουμε 2-4 μήνες και αυτός, και εδώ είμαστε στην καρδιά πραγματικά της περίοδου και μας έπεσε, πέσαμε στη φωτιά. Αυτό είναι άσχημο και για τον επαγγελματικό κόσμο και την ψυχολογία του πολίτη. Εμείς επιμένουμε ότι η Ιωαννούπολη μας περιμένει, να είμαστε εκεί με την παρουσία μας, με τις εκδηλώσεις μας, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να κινητοποιήσουμε τους συνδημότες μας και τους επισκέπτες της περιοχής μας. Κύριε Αλλά θα Δημαρχέ... περάσουμε και μια δύσκολη μέρα αύριο, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Και μια νύχτα δύσκολη. Ναι, μια δύσκολη βραδιά σήμερα, αλλά και αύριο μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει και ο καιρός, να βοηθήσει, είπα προηγουμένως, το λέω για δεύτερη φορά, και ο Θεός, και να σβήσει η φωτιά μέσα στο Άγιο Όρος. Βρέχει παντού, μόνο εδώ δεν βρέχει. Βρέχει η Θεσσαλονίκη, κατακλυσμό έχει κάνει, εδώ δεν έπεσε σταγόνα. Μάλιστα, περιμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες οι εμιδίνοι βροχές. Μακάρι να βοηθήσουν οι βροχές. Να είναι στην περιοχή. Θα και στη συνέχεια θα βοηθήσουν. Θα έχουμε χρόνο. Ξέρετε, υπάρχει και τότε και η Ελλάδα καίγεται γενικότερα. Οπότε δεν μπορούν να απελευθερωθούν και τεράστιες δυνάμεις. Γιατί παντού σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας που αυτή τη στιγμή καίγεται, κάθε περιοχή που καίγεται, χρειαζόμαστε ενισχύσεις. Ένα αέρις ενισχύσεις, επίγειες ενισχύσεις. Και... εδώ πάντως έχουμε, και θέλω να το ξανατονίσω, έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία. Ισχυρή δύναμη. Πολύ ισχυρή δύναμη. Δηλαδή πρωτοφανή κινητοποίηση. Και μάλιστα έχουμε και 49 Σέρβους, να το τονίσουμε αυτό. Έχουν έρθει και από την Σερβία. Πυροσβέστες. Το Χιλανδάρι. Έτσι. Με βοηθητικά οχήματα και έχουν ρηθεί στη μάχη. Και μόνο που έχουν έρθει, κύριε Σταθόλου, είναι θετικό. Ακόμη και είναι μια συμβολική κίνηση. Βεβαίως. Που ψυχολογικά βοηθάει και κινητοποιεί και δυνάμεις. Και θέλω να τονίσω επίσης ότι είδα πολλά παιδιά της Ιωαννούπολης, την νεολαία της Ιωαννούπολης, σήμερα να προστατεύει την περιοχή. Καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Να προστατεύει το βουνό της και να είναι μπροστά στη μάχη μαζί με τα όλα τα παιδιά που έχουν έρθει από πολλά μέρη και από άλλες εθελοντικές ομάδες από όλο το όνομά μας και την περιφέρεια. Είναι θετικά μηνύματα αυτά. Ας περάσει η βραδιά, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να σβήσει η φωτιά και στη συνέχεια, κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι έφτεξε, γιατί δεν δίνουμε βάση στην πρόληψη, γιατί καταντήσαμε να δίνουμε 500 εκατομμύρια ευρώ για καταστολή κατά μέσο όρο και ελάχιστα εκατομμύρια για την πρόληψη. Εγώ αυτό μένω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Θέμα. Είναι κρίσιμο θέμα που απασχολεί τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Και το ζήσατε και σαν υπουργός, φαντάζομαι. Γιατί, αυτό. Γιατί δεν επενδύουμε δυστυχώς στην πρόληψη. Γιατί όμως, τα οικονομικά δεδομένα της χώρας είναι τέτοια που δεν μπορείς να σχεδιάσεις προληπτικά όλη την Ελλάδα. Θα χρειαστείς κάποια δισεκατομμύρια για να το κάνεις αυτό και εδώ δεν υπάρχει το εκατομμύριο, όχι το δισεκατομμύριο. Ναι, αλλά τώρα όμως με τις καταστροφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα, πού θα τα βρούμε. Να αντιμετωπίσεις τα πράγματα μεμονωμένα εκεί που θα σου έρθουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα. Κάντε αντιπυρικές ζώνες μέσα στο Άγιο Όρος. Ναι. Πού θα το κάνετε. Πού θα το πάρετε. Και εγώ σας λέω, κάνετε ένα μεγάλο μέρος. Και φωτιά πιάνει παραδίπλα. Πιστεύετε ότι επειδή τα έχω ζήσει από το 1986 ως νομάρχης Χίου καταρχήν, ζω αυτές τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ξέρετε, και θα φορώ μία ζώνη, ακόμη και δεν μιλάμε τώρα για τις ζώνες των 7 και των 8 μέτρων που είναι μία άσφαλτος ή ένας αγροτικός δρόμος, ένας δασικός δρόμος. Ακόμη και ζώνες των 15, των 20 μέτρων. Έτσι. Όταν πάρει φωτιά το Πεύκο, θα σου πάει 50 μέτρα, 150 μέτρα πιο πέρα και θα σου ανοίξει άλλο μέτωπο. Δεν είναι το πρόβλημα δηλαδή μόνο της πρόληψης. Ξέρετε κάτι, είναι εκεί, γιατί είναι το κρίσιμο θέμα για μένα και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Θα το κουβεντιάσουμε από κοντά. Είναι ότι δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για την πρόληψη. Αμεσότητα, σας πω. Δίνονται ελάχιστα χρήματα. Αλλά σε όχι να τα διπλασιάσουμε και να τα διπλασιάσουμε, δεν θα λυθεί το θέμα. Γιατί σας λέω, δέστε μόνο την περιοχή μας, την Χαλκιδική. Ανοίξτε πόσους δρόμους θέλετε. Θα χρειαστεί ο προϋπολογισμός, ο μισός προϋπολογισμός. Και ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ. Αυτό που πρέπει είναι αυτό που εκεί που πάσχουν περισσότερο, γιατί αυτό μας απασχολεί χρόνια τώρα. Ξέρετε, μια φωτιά
όταν ανάψει, λένε οι δασικοί. Μου λέγανε δασικοί στοιχείο και στον Εύρο και μετά που ήμασταν, μπορεί να σβήσει σε ένα λεπτό με ένα κουβά νερό. Μάλιστα. Εάν τη χάσει όμως τη φωτιά, μπορεί έτσι να είναι, έτσι είναι. Σωστά, όλο το σωστά είναι να ρίξεις πάνω. Συμφωνούμε. Εκεί λοιπόν που δυστυχώς πάσχουμε, δεν έχουμε σαν χώρα την δύναμη, την οργανωτική, την οικονομική και την προληπτική να το δούμε, είναι να έχουμε υπηρεσίες ετοιμότατες και να μην χρειαστεί να κινηθεί σήμερα ο στρατιώτης από τη Ρεντίνα και ο στρατιώτης από τον Εύρο και τον Δημότιχο. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ακόμη και στην πυροσβεστική, δέστε πόσα στελέχη υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια, πόσα στελέχη είναι σήμερα. Μάλιστα. Ποια μέσα είχαν πριν από λίγα χρόνια, ποια μέσα έχουν σήμερα. Πολλά. Εγώ δεν θέλω να σας πω και σας πω ότι δεν έχουν τα παιδιά ούτε να φάνε, ούτε νερό να πιούν. Ότι έρχονται και μπαίνουν στη μάχη και ό,τι κάνει μετά η τοπική κοινωνία με την όποια. Δεν θέλω να πω σε αυτό το πείμα. Λέω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, έτσι πως είναι, θα περάσουν η κρίση, χτυπάει και το κομμάτι αυτό. Κύριε Δήμαρχε, η κρίση θα χτυπήσει και το κομμάτι αυτό. Κύριε Δήμαρχε, εγώ επειδή γνωρίζω και τώρα βλέπετε η χώρα μας και σε τι κατάσταση είναι, εγώ θα έλεγα βοηθήστε κι εσείς, όλοι οι δήμαρχοι. Όλοι οι δήμαρχοι, δηλαδή αυτό που είπα και χθες, ας περιορίσουμε λίγο τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Ας βοηθήσουμε λίγο την πρόληψη. Ας δώσουμε κι εμείς έμφαση. Όλοι. Αξίζει τον κόπο. Είναι ντροπή, δηλαδή πιάνεται η ψυχή σου βλέποντας αυτές τις εικόνες καταστροφής. Είναι κρίμα. Αυτές οι εικόνες καταστροφής, κύριε Σταθόρο, και δεν είναι και ώρα. Ξέρετε, και τώρα που μιλάμε αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ, στην περιοχή της Ερυσού γίνεται συναυλία. Το ξέρετε. Εκεί είναι ένα άλλο είδος συναυλίες. Άλλο είδος, σε άλλο είδος. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να πω κάτι διαφορετικό, αλλά αντί να τρέχουμε όλοι και να βρούμε έναν τρόπο, κάτι να...